Ο κύριο Αθανάσιο Μαλιαρά αναλαμβάνει τα ενία του επιμελητηρίου κατόπιν ομόφωνη εντολή που έλαβε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην επιμελητηριακή νομοθεσία. Αντικαθιστά, μετά την παρέτησή του, τον πρώην πρόεδρο Χρήστο Μέγκλα. Ο νέο πρόεδρο δεσμεύεται να συνεχίσει με πνεύμα ομόνοια και συνεργασία τόσο με τη διοίκηση όσο και με την υπηρεσία του επιμελητηρίου το πολυσχηδέ έργο του προκατόχου του, καθώ και την επιτυχημένη πορεία του επιμελητηρίου, με γνώμονα πάντα την στήριξη των επιχειρήσεων μελών του, τόνισε μιλώντας στο ΣΤΑΡ. Ήμασταν στο συνδυασμό, ήμασταν στη δικούσα επιτροπή ούτω ή ε, μαζί με τον απερχόμενο πρόεδρο. Ε, λυπηθήκαμε για το γεγονός της παρέτησή του, για προσωπικούς, για δικούς του λόγους. Από εκεί και πέρα, σαν διοίκηση που είμαστε και εξακολουθούμε να είμαστε ίδιοι, θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο που είχε γίνει μέχρι τώρα. Ο πρόεδρος είχε δώσει την ψυχή του στο επιμελητήριο, είχε καταφέρει πολλά πράγματα, είναι γνωστά σε όλους τους επαγγελματίε και όχι μόνο στους σέρεους, στο Πανελλήνιο. Ε, πέτυχε να ε, μιστώσουμε και να πάρουμε το στρατόπεδο Κολοκοτρώνης εκεί που γίνεται η Σερέξπο, η έκθεση Σερέξπο ε, κατάφερε να πάρει το στρατόπεδο και να το, καν, να το ονομάσουμε επιχειρηματικό κέντρο ε, Σερέξπο ε, από εκεί και πέρα θα δούμε να συνεχίσουμε όλες τις δράσεις που είχαμε σαν επιμελητήριο σαν διοίκηση του επιμελητήριου να πούμε ότι έχει εγκριθεί και ένα πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση του στρατοπέδου, του επιχειρηματικού κέντρου. Ε, μέσα στον ένα χρόνο και τρει μήνε, ακόμα που είναι η διάρκεια τη θητεία μα, θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε όλα αυτά τα προγράμματα να συνεχίσουμε το έργο για το καλό όλων των στερεών επιχειρηματιών.